Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, αυτή τη φορά με ένα ακόμα συγκριτικό ανάμεσα στο νέο Galaxy S10 Lite της Samsung και το μεσαίο από τα τρία Galaxy S10, από τα τρία ακριβότερα μοντέλα της σειράς. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα δούμε ποιες είναι οι βασικότερες διαφορές μεταξύ τους, εκτός προφανώς από το μέγεθος της οθόνης, ώστε να ανακαλύψουμε αν υπάρχει εκτός των άλλων και κάποιος λόγος που το Galaxy S10 Lite βρίσκεται στην αγορά λίγο καιρό πριν παρουσιαστεί ο αντικαταστάτης όλης της σειράς Galaxy S10 από την εταιρεία. Να ξεκινήσουμε με την οθόνη των δύο συσκευών. Προφανώς το Galaxy S10 Lite έχει πολύ μεγάλη οθόνη 6,7 ίντσων, μεγαλύτερη μάλιστα από την οθόνη ακόμα και του Galaxy S10 Plus που είναι στις 6,4 ίντσες, πόσο μάλλον από την οθόνη του Galaxy S10 στις 6,1 ίντσες. Όμως εδώ υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές. Αρχικά, η οθόνη του Galaxy S10 Lite έχει χαμηλότερη ανάλυση στα 2400x1080 pixels, σε αντίθεση με την οθόνη του Galaxy S10 και του Galaxy S10 Plus που η ανάλυση της είναι στα 3020x1440 pixels. Έχει σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα, προφανώς επειδή είναι και μικρότερη σε μέγεθος, αλλά και επειδή η λεπτομέρεια απεικόνησης που έχουν οι δύο αυτές οθόνες είναι σαφώς ανώτερη. Τώρα, το Galaxy S10 Lite έχει και επίπεδη οθόνη, στο αριστερό και δεξί της μέρος δεν είναι κυρτή όπως είναι η οθόνη του Galaxy S10, αυτό βέβαια για πολύ κόσμο δεν αποτελεί απαραίτητα μειονέκτημα, αφού οι επίπεδες οθόνες αυτού του είδους είναι λίγο πιο εύκολες στην καθημερινή χρήση. Και οι δύο οθόνες τώρα έχουν στο εσωτερικό τους ενσωματωμένο και τον αισθητήρα αποτυπωμάτων στο κάτω μέρος και στα δύο τηλέφωνα λειτουργεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Ακουμπάμε το δάχτυλό μας και απλά ξεκλειδώνει το τηλέφωνο. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Ο αισθητήρας του Galaxy S10 είναι αισθητήρας υπερήχων, χρησιμοποιεί μια διαφορετική τεχνολογία η οποία θεωρητικά και πρακτικά είναι πιο αξιόπιστη και πιο ασφαλής. Το Galaxy S10 Lite χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα οπτικής τεχνολογίας, έναν αισθητήρα που ακριβώς τον ίδιο μπορούμε να βρούμε σε πολύ οικονομικότερα τηλέφωνα και τη Samsung αλλά και άλλων εταιριών, κάτι που δείχνει ότι και σε αυτό το τομέα η εταιρεία έκανε μια παραχώρηση προκειμένου το τηλέφωνο να είναι οικονομικότερο, σχετικό βέβαια είναι αυτό, και φυσικά και οι δύο συσκευές έχουν στο πάνω μέρος της οθόνης τους και την μπροστινή κάμερα σε μια τρύπα η οποία εδώ που τα λέμε στο Galaxy S10 Lite είναι σαφώς πιο λογική και πιο μικρή στο κέντρο της οθόνης σε αντίθεση με την τρύπα που έχει το Galaxy S10 στη δεξιά πλευρά του και πόσο μάλλον με την αντίστοιχη oval τρύπα που είχε το Galaxy S10 Plus για τις δύο μπροστινές κάμερες του. Στο πίσω μέρος τώρα των δύο τηλεφώνων έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τρεις διαφορετικές κάμερες. Είναι πολύ εύκολο να δει κανείς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να θεωρήσει ότι οι κάμερες του Galaxy S10 Lite είναι καλύτερες, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν ισχύει στην πράξη. Η βασική κάμερα του τηλεφώνου έχει υψηλότερη ανάλυση στα 48 MP, όμως διαφέρει σημαντικά σε όλους τους υπόλοιπους τομείς σε σύγκριση με την αντίστοιχη βασική κάμερα του Galaxy S10. Έχουμε υψηλή ανάλυση 48 MP, έχουμε ένα πολύ περιορισμένο διάφραγμα στο φακό με f-stop 2 σε αντίθεση με τη βασική κάμερα του Galaxy S10 και του Galaxy S10 Plus αλλά και του Galaxy S10e, η οποία έχει ένα μεταβλητό διάφραγμα που μπορεί να πάρει δύο τιμές, είτε f-stop 1,5 είτε f-stop 2,4, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, προκειμένου να βγάλει την καλύτερη δυνατή φωτογραφία, ενώ υπάρχει και dual pixel τεχνολογία εστίασης για πολύ πιο γρήγορη εστίαση σε κάθε πλάνο και optical image stabilization, δύο πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καθόλου στη βασική κάμερα του Galaxy S10 Lite. Όπως αντίστοιχα, και η δεύτερη κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό που μπορεί να βγάλει φωτογραφίες με πολύ μεγαλύτερο πλάνο έχει 12 MP ανάλυση στο Galaxy S10 Lite και υψηλότερη ανάλυση στο Galaxy S10 αν στα 16 MP, αν και στις δύο περιπτώσεις και η κάμερα αυτή δεν έχει autofocus και δεν μπορεί να εστιάσει διαφορετικά ανάλογα με την απόσταση που είναι το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Τέλος, η τρίτη κάμερα αποτελεί και την ουσιαστικότερη διαφορά και εδώ το Galaxy S10 Lite πιθανόν να είναι λίγο πιο χρήσιμο. Έχει μία μάκρο κάμερα η οποία μπορεί να φωτογραφίσει από πολύ κοντά το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Να πάρουμε τα Galaxy Buds σαν δείγμα για να δείξουμε αυτό πώς ακριβώς γίνεται. Πλησιάζουμε πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Μπορούμε να βγάλουμε τη φωτογραφία η οποία έχει και λεπτομέρεια αλλά και είναι σωστά εστιασμένη ακριβώς επειδή αυτή η κάμερα μας επιτρέπει να πλησιάσουμε τόσο κοντά στο αντικείμενό μας. Το Galaxy S10 από την πλευρά του, σαν τρίτη κάμερα, έχει μια κάμερα των 12 MP με τηλεφακό, η οποία φέρνει δύο φορές πιο κοντά το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε σε σύγκριση με τη βασική κάμερα. Χρήσιμη και αυτή σε κάποιες περιπτώσεις, όμως εδώ οι δύο συσκευές διαφέρουν σημαντικά, προσφέροντας κάτι διαφορετικό η καθεμία ανάλογα με τις προτιμήσεις που έχει ο καθένας στον τομέα της φωτογραφίας.
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο συσκευών έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφορά. Το Galaxy S10 Lite έρχεται με τον Snapdragon 855 της Qualcomm, έναν επεξεργαστή που χρησιμοποιούν και τα τρία Galaxy S10 στην έκδοση που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Στην Ευρώπη έρχεται με τον Exynos 9820, έναν επεξεργαστή που κατασκευάζει η ίδια η Samsung και παρότι θεωρητικά και πρακτικά έχει παραπλήσεις επιδόσεις με το Snapdragon 855, καταναλώνει σημαντικά περισσότερο ρεύμα για να προσφέρει την ίδια απόδοση, ενώ παρέχει και πολύ μεγαλύτερα ποσά θερμότητας, κάτι το οποίο είναι αρκετά αρνητικό όταν χρησιμοποιούμε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ και στον τομέα της παραγωγής γραφικών η Adreno 640 GPU που χρησιμοποιεί ο Snapdragon 855 είναι σαφώς ισχυρότερη από τη Mali G76 με 12 μονάδες παραγωγής γραφικών που χρησιμοποιεί ο Exynos 9820. Η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη σε καθημερινή χρήση όσο φαίνεται στο 3D Mark, όμως ακριβώς επειδή καίει λιγότερο ρεύμα και ακριβώς επειδή παράγει πολύ λιγότερη θερμότητα, το S10 Lite είναι σαφώς ιδανικότερο για όσους θέλουν να παίζουν παιχνίδια με τη συσκευή τους. Στα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι και τα δύο τηλέφωνα έχουν 128 GB ενσωματωμένου αποθηκευτικού χώρου και έχουν υποδοχή για κάρτα μνήμης, η οποία και στις δύο περιπτώσεις καταλαμβάνει την ίδια θέση με τη δεύτερη κάρτα SIM, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα ή δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης, ενώ και τα δύο τηλέφωνα έρχονται με 8 GB μνήμης RAM, η οποία είναι σαφώς αρκετή για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην καθημερινότητά του, χωρίς ποτέ το τηλέφωνο να δυσκολευτεί να αποκριθεί σε αυτό που του ζητάμε και χωρίς σε καμία περίπτωση να πρέπει να κλείσουμε κάποια εφαρμογή για να γίνει λίγο πιο γρήγορο, κάτι που σαφώς θεωρείται δεδομένο στην κατηγορία τιμής που ανήκουν και οι δύο συσκευές. Μία από τις σημαντικότερες διαφορές τώρα που έχουν τα τρία ακριβότερα Galaxy S10 είναι η κατασκευή τους. Τα τρία τηλέφωνα της Samsung είναι σαφώς καλύτερα κατασκευασμένα συνολικά από τον Galaxy S10 Lite. Το Galaxy S10 όπως και το S10 Plus, το πίσω μέρος του είναι κατασκευασμένο από γυαλί, Gorilla Glass 5 μάλιστα. Ιδιαίτερα πολυτελές εμφάνιση αλλά και στην αίσθηση που αφήνει στο χέρι, με ένα πολύ προσεγμένο αλουμινένιο πλαίσιο στο πλαϊνό του μέρος, σε αντίθεση με τον Galaxy S10 Lite, το οποίο στο πίσω μέρος του είναι πλαστικό, ένα υλικό που η Samsung χρησιμοποιεί σε αρκετά οικονομικό τηλέφωνά της και δεν θα λέγαμε ότι ταιριάζει απόλυτα σε μια συσκευή που κοστίζει 700 ευρώ επίσημα στη χώρα μας. Παρόλα αυτά, διατηρεί το αλουμινένιο πλαίσιο στο πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου, κάτι που τουλάχιστον το κάνει να είναι αρκετά στιβαρό στο χέρι, ενώ στο κάτω μέρος της συσκευής η εταιρεία έχει αφαιρέσει την υποδοχή για τα ακουστικά, κάτι που υπάρχει κανονικά στα τρία Galaxy S10. Η επιλογή της Samsung εδώ δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε έτσι, ενώ τέλος και το Galaxy S10 Lite δεν προσφέρει στερεοφωνικό ήχο, χρησιμοποιεί μόνο το ένα ηχείο στο κάτω μέρος του, σε πλήρη αντίθεση με το Galaxy S10, το Galaxy S10e και το Galaxy S10 Plus, τα οποία προσφέρουν στερεοφωνικό ήχο χρησιμοποιώντας το ακουστικό του σαν δεύτερο ηχείο και προσφέροντας μια σαφώς καλύτερη εμπειρία σε όποιον θέλει να βλέπει βίντεο με τη συσκευή του ή ακόμα και να ακούει μουσική, ενώ στα 700 ευρώ η Samsung αφαίρεσε και την αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Δεν υπάρχει πιστοποίηση IP68 στο Galaxy S10 Lite, μια δυνατότητα ακόμα που είναι διαφορετική σε σύγκριση με τα τρία ακριβότερα Galaxy S10 και σίγουρα το τονίζουμε και πάλι, στα 700 ευρώ θα έπρεπε να υπάρχει σαν προστασία από τη στιγμή που το τηλέφωνο δεν είναι καθόλου οικονομικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι είναι πολύ εύκολο να θεωρείς κανείς ότι το Galaxy S10 Lite δεν είναι διαφορετικό από τα τρία ακριβότερα μοντέλα της σειράς, οι τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του είναι σαφώς κατώτερες σε επιδόσεις παρά την υψηλή ονομαστική ανάλυση της βασικής από αυτές. Η κατασκευή από πλαστικό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, η οποία είναι εύκολο να την αντιληφθεί κάποιος όταν κρατάει το τηλέφωνο στα χέρια του. Ο αισθητήρας αποτυπωμάτων, παρότι είναι διαφορετικής τεχνολογίας, όπως είδαμε, ξεκλειδώνει αρκετά γρήγορα τη συσκευή και δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά σε σύγκριση με αυτόν του Galaxy S10 και τον Galaxy S10 Plus, όμως συνολικά η συσκευή έχει όλες τις ελλείψεις που δικαιολογούν τη διαφορά στα χρήματα, ασύρματη φόρτιση, δεν υπάρχει πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη, έχουμε μια επίπεδη οθόνη μεγάλη σε μέγεθος αλλά με χαμηλότερη ανάλυση. Ο μόνος τομέας στον οποίο το Galaxy S10 Lite φαίνεται να είναι καλύτερο από τα τρία ακριβότερα μοντέλα της σειράς είναι αυτός των επιδόσεων, με το Snapdragon 855 να είναι συνολικά καλύτερος σε συγκρίση με τον Exynos 9820. Αυτά από εμάς στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα με κάποια άλλη συσκευή. Καλή συνέχεια!